Θα δείξουμε εδώ πώς γίνεται η διαχείριση ενός αντικειμένου που εισάγω από τον υπολογιστή. Στη συγκεκριμένη άσκηση για το πρόγραμμα με τον κώδικα με τα ζωάκια και τα γράμματα. Πάω εδώ και οδηγούμε στο μεταφόρτωση αντικειμένου. Παίρνω το αντικείμενο που έχω ήδη κατεβάσει, την εικόνα που έχω ήδη κατεβάσει από τις δραστηριότητες. Και είναι αυτό εδώ. Το ελαττώνω και σε μέγεθος, γιατί εδώ σκοπεύουμε να βάλουμε μπόλικα ζωάκια και μπόλικα γράμματα στη σειρά. Και θέλω να του φτιάξω μια καινούρια ενδυμασία. Έχουμε πει ότι πρόκειται εδώ για το πρόγραμμα του κώδικα και κάθε ζωάκι αντιστοιχεί σε ένα γράμμα. Πάω λοιπόν στην ενδυμασία και επιλέγω από εδώ να ζωγραφίσω μια ενδυμασία για την ίδια φιγούρα. Θα γράψω ένα κείμενο, πατάω εδώ και γράφω το γράμμα TAF, πρόκειται, θα το γράψω με κεφαλαία. Ωραία, έτσι όπως το έχουμε μπορούμε να το επιλέξουμε. Έχει λαβές, το αυξάνω σε μέγεθος. Και το έχω εδώ. Είναι αντίστοιχα έτσι και αντίστοιχα έτσι. Εφόσον μας ικανοποιεί, είναι αυτό το πράγμα, μπορώ να το μεγαλώσω και λίγο ακόμα. Είναι μια χαρά. Γι' αυτό λοιπόν το αντικείμενο για το λιοντάρι που αντιστοιχεί στο γράμμα TAF, έβαλα την ενδυμασία TAF να υπάρχει, γιατί θα τη χρειαστώ αυτή την ενδυμασία για τον κώδικα, όταν γράψουμε εδώ τον κώδικα που το αφορά. Επίσης, όταν θα βγαίνει μήνυμα για το σωστό ή για το λάθος, θα έχουμε ήχους. Ένα επιπλέον λοιπόν που έχουμε να κάνουμε σε κάθε γραμματάκι, είναι να πάμε εδώ στους ήχους και από εδώ να επιλέξουμε για κάθε γράμμα αυτό, διάλεξε ήχο. Μπορείτε να βάλετε βέβαια και ό,τι ήχο θέλετε εσείς, απλά εμείς έχουμε επιλέξει εδώ το A-Bass για το σωστό και άλλον έναν ήχο, το Bong για το λάθος. Αυτοί οι δύο ήχοι είναι. Πρέπει σε κάθε γράμμα λοιπόν να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Αφού βάλουμε εδώ όλα τα γραμματάκια, μάλλον όλα τα ζωάκια, σε κάθε ζωάκι να μπούμε, να του φτιάξουμε την ενδυμασία του γράμματος που του αντιστοιχεί και επίσης να εισάγουμε και τους ήχους σε κάθε ζωάκι.